Ένα-δύο. Ναι, σε αυτό το κομμάτι δώσε λίγο, να δώσε λίγο σφίλι. Είμαστε πεπισμένοι ότι από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα ωφεληθούμε πολλαπλά ως κοινότητα. Αξιότιμη καλοπροσκεκλημένη, ο λόγος σε εσάς. Να ευχαριστήσουμε και την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Πετρίνας. Να καλέσουμε για ένα σύντομο χαιρετισμό τη βουλευτή Λακωνίας, την κυρία Φευρονία Πατριανάκου. Καλάθι του χωριού, δεύτερη μέρα. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Απόψε είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί δοκιμάζουμε ένα νέο τύπο διαλόγου. Αυτός ο νέος τύπος διαλόγου λέει ότι πριν ληφθούν αποφάσεις για μας, για την επόμενη δεκαετία, για την αγροτική πολιτική και την κτηνοτροφία, εμείς είμαστε εδώ να καταθέσουμε προτάσεις, να συζητήσουμε, να γίνει ζήμωση, να πάρουμε αποφάσεις. Καλωσορίζουμε στο χωριό μας τον πρόεδρο της ΕΑΣ Λακωνίας, τον κύριο Προκοβάκη. Μας έχει υποδεχθεί πολλές φορές τη μεταμόρφωση με τον πλούσιο λόγο του, με τη γνώση του, με τη φιλοξενία του και τιμά πολλά χρόνια από τη θέση του τον αγροτικό πληθυσμό. Αν κάτι αξίζει, είναι αυτό που θα διαμορφώσουμε για το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Και αυτό που αξίζει απόψε είναι ότι αρχίζει η διαβούλευση. Αρχίζει από την Πετρίνα, θα απλωθεί σε όλη τη Λακωνία και ελπίζω σε όλη την Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε ακόμα το Σύλλογο Γυναικών για την μεγάλη αυτή βραδιά και βλέπουμε ότι η επάξια συνεχίζει την πορεία που είχαν και οι άλλοι θεσμοί της Πετρίνας, ο αγροτικός συνδεσμός της Πετρίνας και το Σωματείο Κοινοφελών Έργων. Στόχος απόψε δεν είναι απλά να μιλήσουμε για το μέλλον της γεωργίας και τις οικονομικές ενισχύσεις, αλλά να συζητήσουμε με τους εξειδικευμένους προσκεκλημένους μας και ομιλητές τα στοιχεία εκείνα που θα δώσουν το κίνητρο και στους παλιούς αλλά και στους νέους παραγωγούς και αγρότες να συνεχίσουν να δουλεύουν με ζήλο και υπερηφάνεια την λακωνική μας γη. Το μέλλον μέσα από αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία και κρίση που μαστίζει όλους μας φαίνεται πως θα είναι η επιστροφή στο πρωτογενή τομέα. Ο ένας λοιπόν πυλώνας ανάπτυξης που θα δώσει και πάλι κίνηση στην ελληνική οικονομία πρέπει και θα είναι η γεωργία και πάνω σε αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Είναι ένας τόπος όμως που βγάζει υψηλής αξίας προϊόντα, υψηλής ποιοτικής αξίας προϊόντα. Είναι ένας τόπος που δίδαξε το συνεταιρισμό. Αν δεν κάνω λάθος θα με διορθώσουν και οι εδώ οι θύνοντες και οι κάτοικοι. Πρέπει να υπήρξε ο πρώτος και ο αρχαιότερος συνεταιρισμός το 2013, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ένα εξαιρετικής ποιότητας λάδι χάρη στη συγκεκριμένη τεχνική μείωσης του χρόνου συλλογής και έκθλιψης του καρπού, οπότε προσδίδει χαρακτηριστικά ιδιαίτερα στο προϊόν.
έχει διεκδικήσει και έχει πάρει το pop. Είναι ένα χαρακτηριστικό της σημασίας που δίνουν οι άνθρωποι και όχι μόνο της σημασίας αλλά και της ύπνοιας που εργάζονται πάνω σε αυτό, που θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για πολύ μεγαλύτερες θεσμικές μονάδες του συνεταιριστικού κινήματος που το έχουμε απόλυτα ανάγκη. Πρέπει να σας πω ότι στην Ευρώπη ένας βασικός προσανατολισμός αντιμετώπισης οποιασδήποτε μεγάλης κρίσης, τομεακής κρίσης, δηλαδή τομέων όπως είναι το χήριο κρέας, όπως είναι ο γαλακτοκομικός τομέας, όπως είναι ο τομέας των φρούτων και λαχανικών, ο κύριος και πρώτος βασικός πυλώνας που αντιμετωπίζεται μέσα από τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής αξίας του παραγωγού μέσω οργάνωσης όλων των θεσμικών οργάνων των συνεταιριστικών, είτε αυτές λέγονται ομάδες παραγωγών, είτε λέγονται συνεταιρισμοί, είτε λέγονται ενός αγροτικών συνεταιρισμών, είτε λέγονται διαπαγγελματικές. Μέσω αυτών θεωρούν και θεσμοθετούν μέτρα προκειμένου να αυξήσουν την διαπραγματευτική ικανότητα του παραγωγού σε ένα διαρκώς αυξανόμενο απαιτητικό περιβάλλον, κοινοτικό και διεθνές, γιατί όπως ορισμένοι γνωρίζουν, έχουμε να παλέψουμε και διάφορες συμφωνίες που γίνονται με τρίτες χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές και στον ευρωπαϊκό χώρο και άρα και στον εθνικό. Λέω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα των βοσκοτόπων ήταν πάντα πολύ σοβαρό στη χώρα μας, όχι γιατί μόνο γιατί δεν γινόταν σωστή διαχείρισή του, αλλά και γιατί ήταν και στη συναρμοδιότητα διαφόρων υπουργείων. Και ότι στην Ελλάδα είναι μοιρασμένη η αρμοδιότητά του σε διάφορα υπουργεία, γίνεται πιο δύσκαμπτο, πιο δύσκολο να το διαχειριστείς. Πιστεύω ότι η εποχή και η συγκυρία δεν μας δίνει περιθώρια για δυσκολίες στη διαχείριση. Πρέπει να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να δούμε τι είναι καλύτερο για τον Έλληνα παραγωγό και κυρίως τον Έλληνα κτηνοτρόφο. Σε πολλά μέρη της χώρας, ακόμα και στην ξεχασμένη Ελλάδα τώρα τον Αύγουστο, που ο κόσμος γυρίζει στον τόπο καταγωγής του, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις αφιερωμένες σε τοπικές συνήθειες ή κυρίως τοπικά προϊόντα. Θα έχετε ακούσει για γιορτή μελιτζάνας, γιορτή σαρδέλας, γιορτή φακής και διάφορα άλλα. Πουθενά όμως δεν έχω συναντήσει τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση που εκτός από το φολκλωρικό μέρος ή την παρουσία κάποιων προϊόντων συνοδεύεται και από μια, ας το πούμε, ενημερωτική συνάντηση. Ευχαριστίες λοιπόν σε όσους είχαν αυτή την ιδέα και το συνέβαλαν. Συνεχίστε το, σιγά σιγά να το επεκτείνετε και να είστε σίγουροι ότι θα γίνει θεσμός. Και δεν θα θελήσω να επαναλάβω αυτό που ο κύριος Γιαννικός ανέφερε, γιατί είναι έτσι όπως ακριβώς τα είπε. Ταυτόσιμες είναι οι απόψεις μας, μαζί τα παλεύουμε στις Βρυξέλλες, μαζί λέμε τον πόνο μας καμιά φορά. Και θέλω να τονίσω αυτό που είπε στο πρασίνισμα για τους ελαιώνες, είναι πολύ σημαντικό, ιδίως για εσάς τους λάκωνες. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε. Και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Δημήτρη το Μελά. Οι ελαιώνες να ενεργοποιούν πρασίνισμα χωρίς άλλες δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις. Επειδή άκουσα και προηγούμενα ότι τι θα γίνουμε τώρα που τελειώνουν οι επιδοτήσεις το 2013. Εγώ δεν μ' αρέσει να λέω επιδοτήσεις, μ' αρέσει να λέω στήριξη. Η στήριξη δεν τελειώνει, όχι μόνο το 2013, αλλά ούτε το 3013. Γιατί η Ευρώπη ποτέ δεν θα εγκαταλείψει τη γεωργία της. Και δεν θα την εγκαταλείψει για τον απλούστατο λόγο. Δεν μπορείς να παράγεις με ευρωπαϊκό κόστος παραγωγής και να θέλεις να πουλάς με διεθνείς τιμές. Όταν έχεις ευρωπαϊκό κόστος παραγωγής, θα έχεις διεθνείς τιμές, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, αλλά και κάποιο βαθμό στήριξης. Ζητούμενο είναι ποιος θα είναι αυτός ο βαθμός και πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η στήριξη. Επομένως δεν σταματάνε οι επιδοτήσεις του 2013. Οι επιδοτήσεις ξαναμοιράζονται το 2013. Στο βαθμό που οι μέσοι όροι λένε κάτι,
Ο μέσος όρος στήριξης στη χώρα μας ένα εκτάριο αναστρέμα, μη σας μπερδεύω. Με βάση τις εκτάσεις που γέννησαν δικαιώματα, δηλαδή τις εκτάσεις που είχαν επιδοτήσεις την περίοδο αναφοράς, είναι 59 ευρώ το στρέμμα. Έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 22 ευρώ το στρέμμα. Και οι καινούργιες χώρες της διεύρυνσης, οι ανατολικές χώρες, έχουν μονοψήφιο νούμερο αναστρέμμα. Αν τώρα φύγουμε από αυτό, τις εκτάσεις που γέννησαν τα δικαιώματα και πάμε στις επιλέξεις, στις χρησιμοποιούμενες που είναι μεγαλύτερες από τις επιλέξιμες, δηλαδή μπαίνουν μέσα και οι βοσκότοποι, πέφτει ο μέσος όρος και περίπου προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό. Πάμε σε 38 ευρώ το στρέμμα έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 27. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πόση θα είναι η αξία του στρέμματος το 2013. Και αυτό είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπολογιστεί πέρα από τη βασική επιδότηση, γιατί όλα τα άλλα είναι προαιρετικά για το κράτος μέλος. Δύναται το κράτος μέλος, δύναται. Η Ευρώπη θα αποφασίσει κάνα δύο διατάξεις που είναι υποχρεωτικές. Δεν κατευθύνει τις εξελίξεις, κατευθύνεται από αυτές. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ήταν στο τιμόνι της Ευρώπης ο Κολ, ο Μιτεράν ή ο Ντελόρ και θα συμπεριφέρονταν όπως συμπεριφέρεται η Μέρκελ, ο Σαρκοζή, ο Ολάντ και δεν ξέρω ποιος άλλος. Ακόμα και η Θάτσερ εκείνη την περίοδο, με όλο τον αρνητισμό της για την Ευρώπη, συνέβαλε πολύ θετικά. Λείπει το όραμα λοιπόν. Λείπει η πολιτική ηγεσία και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Η κτηνοτροφία, όσοι είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε και την ομιλία του Προέδρου της Πασαγιάς στην τελευταία γενική μας συνέλευση, είναι ο μεγάλος ασθενής της ελληνικής γεωργίας. Και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, σας είπα δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη στη βοτροφία και στη χειροτροφία, έχω όμως ένα ασύγκριτο